Ο το του Αυγούστου ή αλλιώς φεγγάρι του Ξύριγγου κορυφώνεται απόψε το βράδυ και η Δημαρχία Τουρισμού και Επιχειρηματικότητα διοργανώνει παρατήρηση του φεγγαριού με τηλεσκόπιο στην Πλάση Τσαμάκια. Σήμερα υπάρχει μια δράση για να μπορέσουν να δούνε από κοντά την Πανσέλινο μέσω από τηλεσκόπιο. Γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις, ειδικά το καλοκαίρι που είναι και αυξημένη η κινητικότητα στο νησί από τουρίστες. Ε, να υπάρχουν πράγματα και δράσεις που μπορούν να ασχοληθούν και να δούνε στο νησί. Μία από αυτές είναι, όπως έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν και στις αρχές του καλοκαιριού, τώρα με αφορμή την Υπερπανσέλινο. Χθε χθες στην πρώτη καντίνα στο αεροδρόμιο είχαμε την πρώτη δράση και σήμερα στην πλάση στα τσαμάκια. Θα μπορούν μικροί και μεγάλοι να πάνε να δουν μέσα από το τηλεσκόπιο την Σελήνη και θα έχει κάποιου ερασιτέχνε αστρονόμου οι οποίοι θα εξηγούν αρκετά πράγματα γι' αυτό. Υπάρχει και η ομάδα του Πανεπιστημίου που έχουμε συνεργασία μαζί με του ερασιτέχνε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια και τη βοήθειά του και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιε δράσει ε, για όλο το κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται να μάθει και περισσότερα πράγματα ή να ασχοληθεί, ε, καθώ και για, σε άλλα κομμάτια που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κόσμο, να δημιουργήσουμε τουριστικέ νέε ε, αφορμές για να έρθει κόσμος, να ασχοληθεί, να δει και να πάει και σε μέρη ε, που να συναντήσει στο νησί που μπορεί να μην είχε πάει στο παρελθόν, να βρίσκει μια αφορμή παραπάνω να τα επισκεφτεί. Βλέπουμε ότι αυτή η δράση με το τηλεσκόπιο έτσι προσελκύει αρκετά και μικρού και μεγάλου. Είδαμε ότι το χειμώνα πάλι είχε μια ανάλογη δράση, μάλλον όχι το χειμώνα, την άνοιξη. Ε, Εχθέ, πώ πήγε η δράση αυτή, ε, Χθε ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί βοήθησε και ο καιρό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ε, είχε μαζέψει ήδη πολύ κοινό μέχρι την ώρα που ε, ήμουνα και εγώ εκεί. Και θεωρούμε ότι σήμερα θα έχει ακόμα πιο μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχουμε τι Νέε κοινωνίε που είναι πάρα πολύ καλό σημείο σε θέμα με το φω για να μπορούν να επιτηρούν την Πανσέλινο και τη Σελήνη πολύ καλύτερα. οπότε στο μέλλον θέλουμε να κάνουμε και εκεί κάποιε δράσει και σε κάποια άλλα σημεία που όσο γίνεται να το επεκτείνουμε και σε όλο το Δήμο και γιατί όλο, και όχι σε όλο το νησί.